Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σταυρόλοξο για δυνατούς λύτες. Τελικά οι επανασυνδέσεις του ρεύματος. Τελικά ο Χιονιάς κατάφερε και έφερε τη λύση. Και παγώσαμε όλοι με την απόφαση του Υπουργείου. Ποσοστό ρεκόρ η ανεργία το Σεπτέμβριο ανέβηκε στο 27,4% από 27,3% που ήταν τον Αύγουστο και 26% πριν από ένα χρόνο. Ξεπέρασαν τους 1.376.000 οι άνεργοι, αυξημένοι κατά 77.000 από το Σεπτέμβριο του 2012. Κατά 50 λεπτά τώρα το χρόνο θα επιβαρυνθούν όλοι οι καταναλωτές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από την επανασύνδεση του ρεύματος σε 10.000 ευάλωτα νοικοκυριά, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης. Επιστρέφει η ηγεσία της Τρόικας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Αυτή την ώρα έχει οριστεί η συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Οι πληστηριασμοί και το σχέδιο για τα αμυντικά συστήματα ψηλά στην ατζέντα. Λάθη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα της χώρας μας παραδέχτηκε για άλλη μια φορά η Κριστίν Λαγκάρτ μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν ζήτημα τιμής να αναγνωριστεί από το Ταμείο το λάθος στους πολλαπλασιαστές, είπε η κυρία Λαγκάρτ. Τους βασικούς άξονες του πορίσματος για την αξιολόγηση του ΟΠΗ και τη μετατροπή του σε εθνικό ασφαλιστικό φορέα με τα φαρμακεία υπό τον έλεγχό του, παρουσίασε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν νοσοκομιακοί γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας θα είναι εδώ η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Μακρύ, για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα. Δύο φορτηγά με επικίνδυνα νοσοκομιακά απόβλητα εντοπίστηκαν στο Χιτά Φιλής. Πρόκειται για απόβλητα των νοσοκομείων Ασκληπίου, Βούλας και Μεταξά. Συνελήφθησαν οι οδηγοί των φορτηγών. Χιόνια τώρα, φιελώδεις άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, της Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Θα δούμε λοιπόν όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Πάμε μας πρώτα να συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Ηράκλειο. Θα πάμε δυτική Πελοπόννησο. Θα δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Τουρκία, όπου υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Να βρούμε όμως πρώτα στην τηλεφωνική μας γραμμή την Μαρία Χονδρογιάννη, τη συνάδελφο από την Ρόδο, καθώς έσπασαν οι κάδοι από την κακοκαιρία και τι έγινε ακριβώς, Μαρία. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, γεια σας από την παγωμένη Ρόδο. Έσπασαν οι κάδοι του εμπορικού πλοίου Nur M, το οποίο άρχισε να παρασύρεται και να αποτελεί κίνδυνο για το Πρέβελις, το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι της Ακατιάς, στο εμπορικό λιμάνι δηλαδή της Ρόδου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν αγωνιώδεις προσπάθειες από το λιμεναρχείο και από το λιμενικό ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, προκειμένου να μην χτυπήσουν τα δύο πλοία. Τελικά το Nur M έγειρε από τη μία πλευρά, βυθίστηκε, έχει μπλοκάρει στον βυθό και δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο λιμενάρχης Ρόδου, ο κ. Γιώργος Σεφεριάδης, ενώ στην περιοχή έσπασε και ο δήμαρχος, ο κ. Στάθης Κουσουρνάς, για να δει τι ακριβώς γίνεται. Τώρα οι προσπάθειες όλων, όπως μας είπαν, επικεντρώνονται στην απάντηση των καυσίμων, το οποίο θα γίνει μόλις οι καιρικές συνθήκες σκοπάσουν, δηλαδή ή το απόγευμα ή νωρίς το πρωί, προκειμένου να μην έχουμε θαλάσσια ρήπανση. Αυτή είναι η αγωνία όλων. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, τώρα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ και τις εικόνες. Πάμε και στο Ηράκλειο, όπου τους πήρε και τους 20 τους κατοίκους εκεί, Μάρια Διονέλη, αν και είστε συνηθισμένοι στα δύσκολα. Ναι, όντως το τελευταίο διάστημα η Κρήτη δεν εξαιρείται από την κακοκαιρία. Υπάρχει πάρα πολύ δυνατός άνεμος, έντασης 10, ίσως και περισσότερων μποφόρ. Εννοείται ότι δεν κυκλοφορούν τα πλοία. Το απαγορευτικό είναι επαόριστο, όπως μας ενημερώνουν από το λιμεναρχείο του Ηρακλείου. Δεκάδες δέντρα κομμένα στην νύχτα που πέρασε, με κάποιες περιπτώσεις να έχουν προκαλέσει και ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Χιόνια στα ορεινά της Κρήτης και στα Ανόγια και στο οροπέδιο Λασιθίου, με κλειστά σχολεία και με πολύ μεγάλη δυσκολία η κίνηση των οχημάτων. Είχαμε και κάποιο ατύχημα με νταλίκες που δίπλωσαν στην περιοχή της Βιάνου στα νότια του νομού Ηρακλείου, και εκεί τα σχολεία δεν έχουν λειτουργήσει σήμερα, ενώ η πρόβλεψη της μετεωρολογικής λέει ότι για όλο το 24ωρο μέχρι και αύριο το πρωί το μεσημέρι θα είναι παρόμοια τα καιρικά φαινόμενα. Οι αρχές βεβαίως συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
και να φροντίζουν ώστε σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν τις αρχές αν κάποιος συνάνθρωπός μας είναι άστεγος, αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει επαρκή στέγη αυτές τις δύσκολες ώρες. Οι υπηρεσίες τουλάχιστον στο Δήμο Ηρακλείου μας ενημέρωσαν ότι θα μείνει ανοιχτός για όλο το 24ωρο ο χώρος φιλοξενίας. Προκειμένου και να φιλοξενηθούν οι άστεγοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για να βρούμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Γιώργο Τσελίκα. Καθώς, Γιώργο, αντίστοιχες εικόνες με αυτές που είδαμε στο Ηράκλειο είχαμε και στη Ραφίνα. Σήμερα δεμένα τα πλοία ακόμα στα λιμάνια. Καλό μεσημέρι, Εύα. Λόγω λοιπόν των θηλωδών ανέμων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφίνας Λαυρίου Πειραιά. Μόνο για τον αργοσαρονικό πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των Δελφινιών και των συμβατικών πλοίων μέχρι την Αίγινα, έτσι. Οπότε επαναλαμβάνω να ξέρει και ο κόσμος ότι για νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησης και Κρήτη ισχύει μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα που θα αλλάξει. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση. Ισχύει το απαγορευτικό. Καλό είναι βέβαια οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα καταστήματα. Να τηλεφωνούν για να μην ταλαιπωρηθούν. Αλλά πάντως... για την ιστορία για να είναι σίγουροι 100%. Αλλά φρονώ ότι μέχρι τις 6 ώρα πάλι ισχύουν οι θελώδεις άνοιγμα εντάσεως πάνω από 9 από φορ. Πάντως, Γιώργο, ήταν απίστευτες οι εικόνες που μετέδιδες το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky. Τις βλέπουμε και πάλι. Τα κύματα γιγάντια, πραγματικά. Βγήκε η θάλασσα έξω στο λιμάνι. Βγήκε στην ολεξία στο λιμάνι η θάλασσα, πάνω από 3 μέτρα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λοιπόν την βόλτα μας ανά την Ελλάδα, ευχαριστώντας τον Γιώργο Τσελίκα, και θα βρούμε τον Χρήστο Στρατουλάκο για να δούμε τι συναντήσατε, τι καιρικά φαινόμενα είχε σήμερα και στη Δυτική Ελλάδα, Χρήστο. Εδώ κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και εδώ στην Δυτική Ελλάδα και γενικότερα στην Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε θυελώδεις ανέμους, χωρίς βέβαια να υπάρχουν προβλήματα στα θαλάσσιες μεταφορές, και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά όλων των ομών της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Να σας πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με κλειστούς δρόμους, ωστόσο το κρύο είναι πολικό θα λέγαμε στα ορεινά. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι νωρίς το πρωί στο χειρονομικό κέντρο Καλαβρίτων η θερμοκρασία άγγιξε τους μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη των Καλαβρίτων καθόλου τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ξεπεράσει 2 βαθμούς. Έχουμε χιονοπτώσεις. Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα που βλέπουν οι αρχές να είναι τις επόμενες ώρες είναι ότι τα φαινόμενα θα σταματήσουν προς την διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να έχουμε νέα πτώση της θερμοκρασίας σε όλο τον ορεινό όγκο της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου και να απαιτούνται αλυσίδες, καθώς υπάρχει χιόνι, υπάρχει και κατ' επέκταση που καταλαβαίνετε με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Και με τόσο κρύο θα υπάρχει και πάγος, οπότε θα πρέπει οι οδηγοί να προσέχουν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πάμε λίγο μέχρι την Τουρκία τώρα, καθώς αντίστοιχα φαινόμενα στα Λευκά και η Κωνσταντινούπολη Βάνα Κουτρουλού, με προβλήματα ή μόνο με ωραίες εικόνες? Με αρκετά προβλήματα, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, κυρίως στο οδικό δίκτυο της Κωνσταντινούπολης, λίγο της φοδρούς χιονόπτωσης, συγγνώμη, που ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τρίτης μέχρι και τα ξημερώματα και αναμένεται να ταλαιπωρήσει την Κωνσταντινούπολη για τις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Αρκετά δρομολόγια από τα θαλάσσια ταξί και από τα τοπικά στα στενά του Βοσπόρου έπρεπε να ακυρωθούν λόγω των θυελωδών ανέμων. Πολλά σχολεία και κυβερνητικά κτίρια έμειναν κλειστά στην επαρχία της Κωνσταντινούπολης, ενώ να πούμε ότι αναβλήθηκε και ο αγώνας Γαλατασαράι Γιουβέντους λόγω της σφοδρούς χιονόπτωσης. Προβλήματα υπάρχουν και στις πτήσεις με καθυστερήσεις προς το παρόν. Αυτά λοιπόν στην Τουρκία. Για να πάμε και μέχρι την Αμερική να δούμε τι γίνεται και σε ποιες πολιτείες είναι το πρόβλημα. Και εκεί μένεται η κακοκαιρία, ο σφοδρός χιονιάς, κυρίως στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη τα εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις μεγάλες πόλεις, στη Νέα Αγγλία, στη Νέα Υόρκη. Είχαμε αρκετά δρομολόγια, σιδηροδρομικά κυρίως, τα οποία ακυρώθηκαν από το πρωί. Καθυστερήσεις επίσης είχαμε σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια αλλά και Νιούαρκ στις πτήσεις. Ενώ 80 τροχιά λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος, εδώ βλέπουμε αχιονισμένος ο Λευκός Οίκος, και περίπου όπως είπαμε 80 τροχέα στην περιοχή του Connecticut. Μιλάμε για προβλέψεις περίπου 10 εκατοστά χιονιού μέσα
στις επόμενες ώρες για τη Νέα Αγγλία, ενώ να σου πω, Εύα, ότι ένα παχύ στρώμα χιονιού έχει καλύψει περίπου το 70% των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ασυνήθιστο ρεκόρ για μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βάνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας τα έχουν πει και οι ειδικοί ότι αναμένονται να υπάρχουν έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, μεταξύ ΔΕΗ, Δήμων και Εκκλησίας, Νίκο Υποφάντη, ψάχνουν τώρα να βρούνε τους ανθρώπους που είναι σε αδυναμία. Καλωσορίζω και τον κύριο Βασίλη Μιχαλολιάκο, τον Δήμαρχο Πειραιά, για να δούμε τις δράσεις και κατά πόσο έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία, και την Ελένη Ιατρού, την οποία θα δούμε σε λίγο, για αυτή τη διαμαρτυρία των κατοίκων στη Θεσσαλονίκη για το ζήτημα της ΔΕΗ και της οικονομικής ανέχειας. Τώρα, Νίκο, να δούμε αν το αλαλούμε έχει ξεπεραστεί και ποια είναι εν τέλει η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Όχι, δεν έχει ξεπεραστεί το αλαλούμε. Δυστυχώς συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν δήμοι οι οποίοι ναι, μεν βρίσκουν λύσεις και τις θέλουν στη ΔΕΗ, κάνοντας τη διασταύρωση των στοιχείων με ποιους από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο κοινωνικό τους, στο κοινωνικό πρωτοπολείο, στο σύντιο κτλ. Έχουν και κομμένο το ρεύμα. Στέλνουν λοιπόν τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν κομμένο ρεύμα, ζητούν άμεση επανασύνδεση και αργότερα να εξετάσουν οι επιτροπές οι οποίες θα συσταθούν μεταξύ Δήμων, ΔΕΗ κτλ. Προκειμένου να δουν τι περιπτώσεις είναι κάθε μία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δήμοι οι οποίοι στέλνουν όπως είναι τη λίστα, χωρίς να κάνουν το ξεκαθάρισμα στην ΔΕΗ και τους λένε στην ΔΕΗ βρέστε εσύ. Βρες εσύ ποιος από αυτούς δεν έχει ρεύμα. Και άντε τώρα η ΔΕΗ να κάτσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο έχουμε είναι ποιος θα πληρώσει τη ζημιά. Χθες ο κύριος Μανιάτης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, καθώς από τους πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα, υπάρχουν φέσεις και υπάρχουν χρέη. Εδώ στο Sky σας μίλησε. Μίλησε στην αρχή, χθες στο Μέγκα, είπε ότι θα πληρώσουν οι πλουσιότεροι καταναλωτές. Μετά έρχεται σε εμάς εδώ στο Sky με τη Σία Κοσιόνη και λέει ότι δεν θα πληρώσει κανείς, δεν θα γίνουν αυτοί. Και σήμερα και τελικά, το πρωί τα αλλάζει. Και σήμερα το πρωί βγαίνει πάλι στον Αντένα, ναι, και λέει ότι θα επιβαρυνθούν με 50 λεπτά οι καταναλωτές λοιπόν, μέσα Νίκο, από τα οίκο. Πριν προχωρήσουμε, πάμε να ακούσουμε αυτές τις διαδοχικές δηλώσεις του κύριου Μανιάτη για το θέμα του ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά και να επιστρέψουμε. Θα υπάρξει νέα κατηγορία στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και όπως έχουμε σήμερα 470.000 οικογένειες εντεταγμένες. Όχι δει. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο διαχέεται στους υπόλοιπους πλουσιότερους καταναλωτές. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επιτρέπει. Άρα οι καταναλωτές δεν θα πληρώσουν. Μια εικόνα. Πόσο παραπάνω θα μας έρθει η αύξηση στους λογαριασμούς από τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Τώρα μου ζητάτε να κάνω μια εκτίμηση. Όταν... Άρα θα μας έρθει κάτι παραπάνω στους λογαριασμούς. Πείτε το στον κόσμο να είστε καθαροί. Δεν θα έρθει καμία παραπανήσια. Είστε σίγουρος? Διότι η εκτίμηση είναι ότι το επιπλέον κόστος θα είναι πολύ λιγότερο από το να θρηνήσουμε 100 ζωές. Αυτές οι μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας να αποτελέσουν μια ειδική κατηγορία του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, έτσι ώστε με ένα κόστος περίπου μισό ευρώ το χρόνο για όλους τους υπολείπους καταναλωτές της ΔΕΗ να γίνει η αποπληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης. Άρα, Νίκο, από χθες το βράδυ που σας διαβεβαίωνε ότι δεν θα πληρώσει κανείς κάτι σήμερα παραπάνω. Σήμερα το πρωί θα πληρώσουμε. Μέσα σε λίγες ώρες στην ουσία, το νωρίς το πρωί είναι η εκπομπή στον Αντένα. Τελικά θα πληρώσουμε. Άρα, ξέρουμε λοιπόν ότι κάθε πόσο θα πληρώσουμε όμως. Τα 50 λεπτά, επειδή βλέπω, έχω ένα λογαριασμό μπροστά μου με υπηρεσίες κοινής ωφελίας που χρεώνεται ο συγκεκριμένος πελάτης καταναλωτής της ΔΕΗ με 123 ευρώ. Θα είναι 50 λεπτά στα 123 ευρώ ή θα είναι 50 λεπτά στα 20 ευρώ? Ένα ερώτημα. Δεύτερον, γιατί η πρόταση αυτή που κάναν κάποιοι δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων βλέπω και στο πάνελ τον κύριο Μιχαλολιάκο, δηλαδή να μπορούν να οι υπηρεσίες των δήμων να πληρώνουν τους λογαριασμούς αυτούς. Γιατί δεν τελεσφορεί? Την άποψή του, γιατί δεν τελεσφορεί λοιπόν, είναι το ερώτημα του Νίκου Παφάντη, κύριε Μιχαλολιάκο. Αν είναι η ώρα να μιλήσω εγώ, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να πούμε καλά Χριστούγεννα. Και να πούμε ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από όσο πολυσύνθετα τα κάνει ένας λόγος και δι' τηλεοπτικού διαλόγου που ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις. Εγώ θα έλεγα λοιπόν η ΔΕΗ, μέτοχος μεγάλος είναι το δημόσιο, ναι, να επανασυνδέσει αμέσως όλα τα κομμένα ρεύματα στα νοικοκυριά που είναι η κύρια κατοικία. Αυτό θα κοστίσει μηδέν. Εσείς τους ξέρετε, κύριε Μιχαλολιάκο, αυτούς που είναι σε αδυναμία, την έχετε τη λίστα? Έχουμε τη λίστα. Την εμείς έχετε και, δώσει. Και κάθε χρόνο την κάνουμε έχετε ό,τι δώσει, μπορούσαμε που την έχουν να το. Αν μου επιτρέπετε, και κάθε να, χρόνο. Να την έχετε δώσει, να μας πείτε. Και κάνουμε κάθε χρόνο, πρέπει αυτή την ώρα που σας μιλώ να την έχουμε στείλει. Πολύ ωραία. Λέω. Πώς είναι, πώς είναι στο Δήμο σας? Στον Πειραιά, πώς είναι? Μέχρι χθες, ναι, τα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει ήσαν 300 ακόμη και 100 που είχαμε ήδη πληρώσει εμείς. Είχατε πληρώσει εσείς, γιατί μας λένε οι δήμαρχοι ότι δεν μπορούν να πληρώσουν εκείνη το κόστος. Με ποια διαδικασία? Με ποια διαδικασία? Θα σας πω αμέσως. Σημασία έχει όταν κανείς βοηθά
τους αδύνατους. Ναι. Να το κάνει με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Δεν το συζητάμε αυτό. Νομικά εννοεί ο Νίκος. Δηλαδή τυπικά μπορεί να ξεπεράσει ο Δήμος υπάρχει αυτό λοιπόν το κόλλημα. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα τα δημοτικά συμβούλια να ενισχύουν με ένα επίδομα κάποιους αδύνατους συμπολίτες μας 500, 600, 700 ευρώ. Μάλιστα. Για να καλύψουν ανάγκες είτε ενοικίου που έχει λήξει είτε ρεύματος. Κύριε Μιχαλολιάκο, να βάλουμε εδώ μια ανατελεία. Αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Σαφές. Δεν και φτάνει. Να πάμε να ακούσουμε. Αλλά τι λέω, δήλωση... όχι, επιτρέψτε μου, ναι, γιατί ναι. Το έχει γίνει βεβαίως. Πολύ σύνθετο και με ενοχλεί έτσι και την αισθητική μου. Δεν κοστίζει τίποτα στη ΔΕΗ να συνδέσει το ρεύμα Άγιες Μέρες αυτούς που είναι. Η κύρια δεν τους ξέρει, κύριε Μιχαλολιάκο, γι' αυτό ζητήσατε τη βοήθειά σας. Αυτή δεν είναι παραπάνω από 3-4.000 όλη την Ελλάδα. 10 με 15 είπαν χθες, αν δεν κάνω. Συγγνώμη, κύριε Μιχαλολιάκο, μία ανατελεία. 10 με 15 δεν είπαν, Νίκο, υποφάντη ότι είναι. 10 με 15, τόσο το υπολογίζει. 10 με 15 του υπολογίζει το Υπουργείο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει κανείς που να μπορούσε να πληρώσει το ρεύμα του και να άφησε να κοπεί. Είναι η απόλυτη απόδειξη της απόλυτης φτώχειας. Της ανέχειας. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε για το θέμα αυτό και ο κύριος Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, για να επιστρέψουμε. Σε ανθρώπους που γνωρίζουν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες, δεν πρέπει να τους κόβουμε το ρεύμα. Και να κάτσουμε να βρούμε όλοι μαζί τον τρόπο πώς. Είτε μέσα από το κοινωνικό τιμολόγιο που τελικά δεν το πληρώνει ούτε αυτό. Ναι. Έτσι. Είτε μέσα από τους καταλόγους απόρων που μπορούμε και αρχίζουν και τους στέλνουμε στη ΔΕΗ. Καλά κάνατε. Και υπάρχει πρόβλημα, εκεί κατευθείαν να υπάρχει επανασύνδεση. Το γνωρίζετε ότι το δημόσιο δεν καταβάλει δημοτικά τέλη λόγου χάρη. Είδαμε τι γίνεται στον Πειραιά, είδαμε τι γίνεται στην Αθήνα. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, Ελένη Ατρόπου. Οι κάτοικοι έκαναν διαμαρτυρία για το ζήτημα της ΔΕΗ. Και μάλιστα οι πολίτεκνοι λένε ότι γνωρίζουν, αν θέλουν, στη ΔΕΗ ποιοι είναι αυτοί που είναι σε ανέχεια. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Εύα. Σήμερα σε 4 διαφορετικά υποκαταστήματα της ΔΕΗ μέσα στην πόλη, λαϊκές επιτροπές κατοίκων πραγματοποίησαν το πρωί παραστάσεις διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην κόβεται το ρεύμα σε ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, όπως και να γίνει επανασύνδεση σε όλες αυτές τις κατηγορίες των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα ή δεν μπορούν να το επανασυνδέσουν. Στη Θεσσαλονίκη, γιατί μίλησες για περίπου 15.000 ότι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα. Να σου πω ότι ενδεικτικά σε ένα μόνο δήμο, στο δήμο Ευόσμου Κορδελιού, σε ένα δήμο που είναι τα κατώτερα οικονομικά στρώματα, εκεί πέρα λοιπόν καταγεγραμμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου, 800 οικογένειες ζουν χωρίς ρεύμα και άλλοι 1.800, δηλαδή 2.500 συνολικά, είναι στο κόκκινο, φοβούνται ότι από λεπτό σε λεπτό, γιατί έχουν φουσκώσει πάρα πολύ λογαριασμοί τους, θα τους κόψει το ρεύμα. Μόλις την περασμένη Παρασκευή είδαμε, Εύα, και προβάλαμε μέσα από την τηλεόραση του Sky, μια πολύτεκνη οικογένεια, ένα ζευγάρι γύρω στα 50 κάτι, έμεινε χωρίς δουλειά. Τα 4 παιδιά τους είναι άνεργα, ζουν και τα 2 εγγόνια μαζί τους και δεν έχουν ζεστάνει καθόλου το σπίτι τους αφού δεν έχουν ρεύμα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα από τους πολύτεκνους. Είναι γυναίκα η οποία μπαίνει σε όλα αυτά τα σπίτια και καταγράφει τις ανάγκες τους. Και από το πρωί τρέχει μαζί με τους πολύτεκνους που δεν έχουν ρεύμα από δήμο σε δήμο. Ποια είναι η εικόνα, κυρία Άννα? Απογοητευτική. Ασυνεννοησία πλήρης. Δεν είναι μόνο αυτό. Την είπαν ότι θα τη βάλουν ρεύμα από Δευτέρα. Υποτίθεται ότι ο Δήμος ουσιαστικά πήρε, ας πούμε, τηλέφωνο. Την πήραν από την ΔΕΗ και την είπαν θα έχεις λίγο υπομονή, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά από την κολόνα κομμένο. Απλά. Αυτό δεν είναι μόνο σε μία περίπτωση, είναι σε πολλές. Οπότε έχουν επανασυνδέσει μόνοι τους το ρεύμα. Είχαν επανασυνδέσει το ρεύμα μόνοι τους, η οικογένεια Παυλοπούλου. Έφαγε ένα πρόστιμο, το πλήρωσε το πρόστιμο, πήγε και τα σχέδια για τη ΔΕΗ. Ακόμη βέβαια δεν υπάρχει την περίπτωση να τις επανασυνδέσουν. Όλα αυτά γιατί έχουν χάσει τη δουλειά τους. Βέβαια, έχουν χάσει τη δουλειά τους. Τελευταία ζούσαν με το αναπηρικό επίδομα του παιδιού. Ακόμη και εκεί την πάλι έτσι την έπαθαν. Το αναπηρικό επίδομα κόπηκε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η έκθεση του κοινωνικού λειτουργού, γιατί όταν μπήκε ο κοινωνικός λειτουργός, είδε την κατάσταση. Δεν ισχύει η έκθεση της κοινωνικού λειτουργού. Ισχύει, ας πούμε, η γνωμάτευση των γιατρών. Έχει τις γνωματεύσεις των γιατρών. Αλλά δυστυχώς πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή, πότε το ένα, πότε το άλλο. Ελένη, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Αυτή η οικογένεια υπάγεται στους ευάλωτους καταναλωτές, στους πολυτέκνους. Έχουν 80% έκπτωση στο ρεύμα και υπάγονται και στους ευάλωτους καταναλωτές. Δεν κόβεται το ρεύμα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν όσοι ενδιαφέρονται με το 92.000 να πάρουν γρήγορα το ρεύμα τους.
Αυτό ακριβώς. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Απλά τους λένε από την ΔΕΗ ότι επειδή υπήρξε ρευματοκλοπή, δηλαδή επανασύνδεση, εκεί πέρα είναι λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Πιο σύνθετα τα πράγματα. Είναι περισσότερες περιπτώσεις. Λοιπόν, έτσι. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είχαν οι άνθρωποι ρεύμα και αναγκάστηκαν να φτάσουν σε τέτοιο σημείο. Πάντως υπάρχει λύση. Θα έπρεπε μια ειδική μέρημνα. Λοιπόν, Ελένη Ιατρού, να σε ευχαριστήσω. Με τους Δήμους τι γίνεται, σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα μπορεί να είναι οι Δήμοι, δεν έχουν όμως τίποτα στα χέρια τους για να μπορούν να ξεκινήσουν. Ούτε χρήματα, ούτε εγκυκλίους, τίποτα απολύτως. Οπότε ένας ρίχνει τον παλάκι στον άλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ελένη Ιατρού, ευχαριστώντας και τον κύριο Μιχαλολιάκο. Και αλλάζοντας θέμα τώρα, πάμε λοιπόν στο κρίσιμο θέμα των πληστηριασμών. Καλωσορίζοντας και τη Μαρία Αναστασοπούλου, για να δούμε, Μαρία, ποιος είναι αυτός ο θεσμός του διαμεσολαβητή και τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα. Αλλά ξεκινήσουμε με τον Νίκο, καθώς έχουμε άλλη μια κρίσιμη συνάντηση του αρμόδιου υπουργού Νίκο Υποφάντη σήμερα με την Τρόικα του κ. Χατζηδάκη για το θέμα στις αυτό. Στις 6 ώρα το απόγευμα, δύο τα θέματα τα οποία θα συζητήσουν και θα είναι ιδιαίτερα ψηλά: οι πληστηριασμοί. Η κυβέρνηση προτείνει 3 χρόνια πάγωμα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Από την Τρόικα λένε το πολύ οι πληστηριασμοί να φτάσουν στους 6 μήνες. Όμως κάτι τέτοιο δεν το δέχονται. Επίσης, ξαναμπαίνει πάλι το κριτήριο και το εισοδηματικό και αντικειμενική αξία. 180 με 200 χιλιάδες ευρώ στην αντικειμενική αξία για την περιουσία. Θα το δούμε πώς ακριβώς θα συνεννοηθούν σήμερα το απόγευμα. Το δεύτερο σημείο το οποίο έρχεται έχει να κάνει με τις εμπορικές επαγγελματικές μισθώσεις. Η Τρόικα ζητεί την πλήρη άρση της προστασίας του εμπορικού επαγγελματικού ενοικιοστασίου, απελευθέρωση. Η ελληνική κυβέρνηση λέει 3 χρόνια, το ελάχιστο 3 χρόνια, γιατί για φανταστείτε μια επένδυση για να γίνει η απόσβεσή της θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια. Δεν πρέπει λοιπόν να καλύπτουν αυτοί οι άνθρωποι που θα επενδύσουν σε ένα εμπορικό κομμάτι, σε ένα εμπορικό κατάστημα, να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια μια ασφάλεια. Θα καταλήξουν. Γιατί θα γίνει και τι αποτελέσματα θα έχουμε από τις συναντήσεις αυτές με την Τρόικα. Λοιπόν, Μαρία Αναστασοπούλου, καθιερώνεται τώρα ο όρος του ειδικού διαμεσολαβητή. Τι ακριβώς είναι αυτό και σε ποιες περιπτώσεις θα είναι απαραίτητος? Τον Ιανουάριο, καταρχάς, αναμένεται, Εύα, να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά στο θεσμό της ειδικής διαμεσολάβησης, που αφορά βεβαίως τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από εδώ και στο εξής, ο ρόλος και ο θεσμός ο συγκεκριμένος θα είναι υποχρεωτικός και όχι προαιρετικός, όπως συνέβαινε έως τώρα. Ουσιαστικά θα διευκολύνει, θα δρομολογεί πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Αυτό ουσιαστικά θα γίνει για να αποσυμφορηθούν τα ειρηνοδικεία, αυτό που να σου πω, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, εκκρεμούν 80.000 αιτήσεις υπερχρεωμένων οικοκυριών έως τώρα. Άλλο θέλω να ρωτήσω αυτό. Αυτό θα είναι μια εξτρά επιβάρυνση οικονομική για τον υπερχρεωμένο δανειολήπτη. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον. Θα σου πω αμέσως. Το κόστος της ειδικής διαμεσολάβησης θα είναι 200 ευρώ, εκ των οποίων το 25% θα πληρώνει ο οφειλέτης και το υπόλοιπο οι δανειστές. Ενώ σε περίπτωση, και αυτό αξίζει να το επισημάνουμε, επιτυχούς κατάληξης της διαμεσολάβησης, θα υπάρχει και αμοιβή 3 επί της χιλής επί του χρέους. Μάλιστα. Και είναι ενδεικτικό, Εύα, ένα τελευταίο στοιχείο, πως σε αρκετά ειρηνοδικεία της χώρας σε αυτή τη στιγμή ορίζονται ημερομηνίες δικασίμων για 2023. Μία δεκαετία. Ήμουν πολύ αισιόδοξη στην εκτίμησή μου. Μία δεκαετία. Για να δούμε λοιπόν αν θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στη Χριστίνα Νικολαίδου και για την απάντηση του Υπουργείου για αυτό το email βόμβα, για το τι θα γίνει με τις συντάξεις τον επόμενο χρόνο. Αλλά να ξεκινήσουμε με την ανεργία, η οποία σκαρφαλώνει στο 27,4%. Χριστίνα. Οριακά αυξημένη σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013. Βλέπουμε εδώ τα στοιχεία που αφορούν το Σεπτέμβριο 27,4, τον Αύγουστο 27,3 και το Σεπτέμβριο του 2012 26%. Και βέβαια, επειδή για κάποια νησιά εξακολουθεί να τρέχει τουριστική περίοδος, αναμένουμε τους επόμενους μήνες περαιτέρω αύξηση σύμφωνα με τις προβλέψεις. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, έχουμε μια σχετικά αισιόδοξη είδηση, διότι το 15-24 που για το Σεπτέμβριο είναι στο 51,9 έχει μια σημαντική αποκλιμάκωση, ήταν στο 60% τον Αύγουστο, ωστόσο βέβαια παραμένει πάρα πολύ ψηλό. Ενώ και σε μια πλέον παραγωγική ομάδα, το 25-34 είμαστε στο 36,8, ένα ποσοστό που αυξάνεται αργά μεν, αλλά αυξάνεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις περιοχές, στη χειρότερη, στη δυσμενέστερη, όπως θέλει κανείς θέση, είναι η Μακεδονία και η Θράκη, η περιφέρεια, με 30,4%, κοντά ένας στους τρεις δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ενώ στον αντίποδα, στην καλύτερη θέση, είναι η περιφέρεια Αιγαίου με 21,5%. Και θα κλείσουμε και με μία άλλη κάρτα, διότι για άλλη μια φορά συμπίπτουν χρονικά τα στοιχεία του ΑΕΔ με τις ΕΛΣΤΑΤ. Τους συγγεγραμμένους ανέργους του ΑΕΔ.
Απλά να διευκρινίσουμε ότι αφορά τον Οκτώβριο τα στοιχεία του ΟΕΔ και όχι το Σεπτέμβριο. 1.019.805 εγγεγραμμένοι, εκ των οποίων επιδοτούνται 125.306 άτομα. Στους εγγεγραμμένους έχουμε προσθέσει και αυτούς που ψάχνουν, αλλά και αυτούς που δεν ψάχνουν δουλειά, Εύα. Λοιπόν, αυτά με το ζήτημα της ανεργίας. Πάμε τώρα σε αυτές τις απίστευτες ιδέες και προτάσεις που κάνουν τα τεχνικά κλιμάκια, λέει, της Τρόικας και όχι τα ανώτατα κλιμάκια. Έχουμε και δεύτερη φορά χτυπούν για το θέμα των συντάξεων. Τι λένε λοιπόν τώρα, τι λέει αυτή η πρόταση, αυτό το email, με αλληλογραφία γίνονται αυτές οι ιδέες, Είναι στο πλαίσιο της διαδοχικής αλληλογραφίας που υπάρχει μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή τη φορά λοιπόν εκείνο το οποίο ζήτησαν είναι πείτε μας πόσα λεφτά θα γλιτώσουμε εάν το 2014 δεν πληρώσετε καμία καινούρια σύνταξη. Κοινώς, αν παγώσετε τις συντάξεις για το 2014, τις νέες συντάξεις, πόσα χρήματα θα κερδίσουμε. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσαν τα τεχνικά κλιμάκια. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι από εδώ το πηγαίνουν, από εδώ το φέρνουν, όλο για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις φωτογραφίζουν. Και όλο γυρίζουν γύρω-γύρω. Είχαμε και την άλλη πρόταση πριν κάνα τρεις εβδομάδες που το σχετίζανε με τα ακίνητα. Μπράβο, με τα εισοδηματικά κριτήρια. Από τα κλιμάκια. Είχαμε τα εισοδηματικά κριτήρια, πάλι διαψεύστηκε. Είχαμε την εγκύκλιο του ΙΚΑ, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστεί και ανεβάζει τα όρια ηλικίας σύνταξης σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έως και 12%. Και σήμερα έχουμε τη συγκεκριμένη είδηση που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Ελεύθερος Τύπος. Είδηση που ωστόσο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος μίλησε στη Βουλή στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. Έχουμε κόψει και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έτσι, να το ακούσουμε. Όχι μόνο το διαψεύδω, αλλά πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Άλλωστε, άλλες φωνές, θυμίζω, από την αρχή του 2013, έθεταν συνεχώς και συνεχίζουν να θέτουν ότι τίθεται ζήτημα καταβολής των συντάξεων. Το 2013 ολοκληρώθηκε, οι συντάξεις καταβλήθηκαν κανονικότατα και μάλιστα το Δεκέμβριο, αυτό το μήνα, για τον συντάξει του Ιανουαρίου του 2014, καταβάλλονται και πιο μπροστά από την κανονική χρονική περίοδο. Λοιπόν, είχαμε τη διάψευση και για το θέμα αυτό από τον αρμόδιο υπουργό. Για να ξαναπάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τον Γολγοθά Ελένη Ιατρού που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς προκειμένου να καταφέρουν να βρουν τα φάρμακά τους. Ο Γολγοθάς του καρκινοπαθή Εύα. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε τον κύριο Κοκκόνη που η σύζυγός του είναι καρκινοπαθής και λόγω της απεργίας των γιατρών έχει χάσει το ραντεβού που ήταν 27 Νοέμβρη. Να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που βιώνετε. Λοιπόν, το πρώτο και το πιο σημαντικό που έχω να πω είναι ότι οι αναπηρικές συντάξεις που ήταν διαρκές 2 ετών, για μένα παράνομα, γιατί νόμιμα είναι μόνο ότι περνάει από τη Βουλή, κόπηκαν και γίνανε 1,5 χρόνο. Δεύτερον, ο κύριος Βρούτσης έπρεπε να δώσει εξάμηνη παράταση στην παράταση που έληξε 31 Δεκάτου για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι μόνο καρκινοπαθείς αλλά και οι υπόλοιποι που είναι σε αυτή την κατηγορία, σε οποιαδήποτε κατηγορία αναπήρων. Έπρεπε να τους δίνει κανονικά τη σύνταξή τους και το δικαίωμα να έχουν την ασφάλισή τους, να έχουν το βιβλιάριό τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, αρνήθηκε λοιπόν να το κάνει αυτό το πράγμα και στην ερώτηση που του έγινε στον Ενικό από κάποια κυρία αρνήθηκε να απαντήσει και θα έπρεπε ο κύριος δημοσιογράφος να βγει έξω από τα ρούχα του όπως συνηθίζει ο κύριος Χατζηνικολάου και να επιμένει να του πει να απαντήσει. Άρα εσείς τι ζητάτε αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε κύριε Κοκκόνη, ζητάμε, για να πούμε λίγο στην ουσία, τι είναι στιγμή, αυτό που ζητάτε. Επειγόντως ο κύριος Βρούτσης να κάνει αυτό το πολύ απλό που το ζητάει όχι εγώ, αλλά το ζητάει το ΤΕΒΕ, το ζητάει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, το ζητάνε οι πάντες. Απλά να στείλει μία απλή εγκύκλιος για να μπορούν οι άνθρωποι να σφραγίσουν τα βιβλιάρια των ανθρώπων αυτών που δική του υπετιότητα δεν έχουν σφραγιστεί. Αυτή τη στιγμή να ρωτήσω κάτι απλό και καθημερινό, κύριε Κοκκόνη. Ναι. Τα φάρμακά σας τα βρίσκεται φτηνότερα σε σχέση με πέρσι, για παράδειγμα, ή ακριβότερα? Γιατί ξέρουμε ότι είναι και πολύ ακριβά τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως μείωση στα φάρμακα. Είναι στις ίδιες τιμές που ήταν, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι πάμε να κάνουμε χημειοθεραπείες και μας λένε πληρώστε 300 ευρώ. Πέρα από το γεγονός ότι παίρναμε 750 ευρώ αναπηρική σύνταξη και μας την κόψανε. Μάλιστα, και την επόμενη Παρασκευή. Και την επόμενη Παρασκευή θα μου ζητήσουν άλλα 300. Και όλα αυτά γιατί. Ορίστε, και όλα αυτά γιατί αρνήθηκε ο κύριος Βρούτσης και δεν λέει για ποιο λόγο. Παρά το γεγονός ότι καθημερινά. Έχετε αυτά τα χρήματα.
μπορείτε να τα... Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα αφορά χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη αυτή η πραγματικότητα, σήμερα, κύριε Κοκκόνη, που μας περιγράφετε. Περιμένουμε, περιμένουμε. Ο κύριος Καγκέρογλου, ένα λεπτό, να σας πω νέα, να σας πω νέα. Θέλετε να ακούσετε νέα. Λοιπόν, ο κύριος Καγκέρογλου χθες κατέθεσε αυτό το πράγμα, αυτή την τροποποίηση στη Βουλή, η οποία θα συζητηθεί σήμερα. Και καλό τους βουλευτές όλων των κομμάτων να την ψηφίσουν. Δηλαδή, τι να ψηφίσουν? Το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν αυτό που δικαιούνται. Δηλαδή, λοιπόν, τη σύνταξή τους και το βιβλιάριό τους. Κύριε Κοκκόνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ζητήσουμε την άποψη και της κυρίας Μακρύφη, Υπουργού Υγείας, που θα είναι σε λίγο κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και την Ελένη Ατρού. Λοιπόν, αλλάζοντας θέμα τώρα, πάμε να βρούμε τη Μαρία Αναστασοπούλου για να δούμε το σύριαλ των δηλώσεων μελών της Χρυσής Αυγής για τη γυμναστική, τους κοιλιακούς και τους χοντρούς. Εύα, σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες που βλέπουν τις τελευταίες μέρες στο φως της δημοσιότητας. Υλικό που προϊονίζει και ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, καθώς πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ή σχεδόν ξεκάθαρα η στρατιωτικού τύπου δομή και οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Αν και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, ας προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις φωτογραφίες λοιπόν που δημοσιεύονται. Εδώ, όπως βλέπουμε, πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Ηλία Κασιδιάρη, τα λέγαμε και χθες, που εκπαιδεύει, χαιρετά ναζιστικά και όπως βλέπουμε, επιδεικνύει τα όπλα του. Εδώ τον βλέπουμε να κρατά καραμπίνα Καλάσνικοφ, που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι νόμιμο. Πάμε στη συνέχεια στο ίδιο μήκος κυμάτων με τις φωτογραφίες που βλέπαμε και χθες. Εδώ βλέπουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να επιβλέπει τις ασκήσεις των μελών της οργάνωσης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη φωτογραφία. Θα δούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο εδώ της Χρυσής Αυγής μαζί με ομοειδεάτες του, δίπλα του και τον αδερφό του, τον Αλέξανδρο, να χαιρετούν ναζιστικά. Σημείωση εδώ, ο αδερφός του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Έθνος, είναι αξιωματικός του στρατού. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε, επίσης συνεχίζονται βεβαίως τα γυμνάσια, τα στρατιωτικά γυμνάσια, και βλέπουμε εδώ τη συμπεριφορά του Ηλία Κασιδιάρη όταν κάποιοι δεν υπακούν προφανώς τις εντολές του. Στη συνέχεια θα δούμε το τάγμα εφόδου της Νίκαιας, που μεταξύ άλλων, να θυμίσουμε, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Και επειδή Εύα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης για όλο αυτό το υλικό που δημοσιεύεται το τελευταίο διάστημα και να το σχολιάσουμε. Διαραίουν κάποιες φωτογραφίες μου που κάνω γυμναστική, αν είναι να φτιάξουν ένα νόμο να μου απαγορεύουν τη γυμναστική για να γίνω παχύσαρκος σαν το Βενιζέλο. Λοιπόν, ευχαριστώντας τη Μαρία Αναστασοπούλου, να βρούμε τώρα τον Νίκο Φιλιππίδη για να δούμε, Νίκο, τα ραντεβού της Τρόικας τώρα με την κυβέρνηση για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Έχει ξεκινήσει το ραντεβού κάπου εδώ το μεσημέρι, δεν είχε οριστεί αυτή την ώρα? Ναι, έχει μια μικρή καθυστέρηση. Δηλαδή, αυτή την ώρα πρέπει να ξεκινάει. Άλλωστε, καθυστέρησε και ο Υπουργός Οικονομικών να αφηχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Περίπου 3:15 ανέβηκε στον έκτο όροφο στο γραφείο του. Αυτή την ώρα, λογικά, θα πρέπει να περνούν την πόρτα της ΣΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ εντός ολίγου και τα στελέχη της Τρόικας. Είναι η πρώτη συνάντηση μετά από αρκετές εβδομάδες που είχαν παγώσει επί της ουσίας οι διαπραγματεύσεις, με αρκετά θέματα. Κυρίως λόγω της χρονικής περίοδου να επήγεται να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, πληστηριασμοί το πιο επίγον και λόγω της λήξης του περιορισμού. Ακριβώς. Θα βρίσκονται στο μενού της συζήτησης με τον Κωστή Χατζηδάκη, που είναι για τις 6 το απόγευμα. Αλλά πέρα των πληστηριασμών υπάρχει ο φόρος για τα κίνητα. Το τελικό σχέδιο νόμου δεν έχει κατευθεί, να θυμίσουμε, ακόμα στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές υπάρχει αίσθηση ότι σχεδόν έχει ψηφιστεί ο νόμος. Γιοφύρη η Άρτας, έτσι. Έχουμε μπερδευτεί και εμείς καλά-καλά που τα λέμε προφανώς καθημερινά. Από μέρα σε μέρα πάει και καθυστερεί προφανώς για να λάβει το πράσινο φως από την Τρόικα. Με την Τρόικα να αμφισβητεί το οικονομικό αποτέλεσμα και να θεωρεί ότι θα φέρει λιγότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα του ΦΠΑ στην εστίαση, που χρειάζεται να νομοθετήσει εκ νέου η κυβέρνηση. Και όλα αυτά καταλήγουν... Όπου και εκεί περιμένουμε αν η Τρόικα θα μας πει όχι, δεν τα κάνατε καλά, δεν εισπράξατε, πάτε το πάλι στο 23. Ναι, σήμερα δημοσιοποίησε στοιχεία ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων από τις πράξεις ΦΠΑ. Δημοσιοποίησε και στοιχεία από τα ληξιπρόθεσμα, που δείχνουν μια βελτίωση των επιδόσεων των εμφοριών, παρά το γεγονός ότι τα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο τον Οκτώβριο. Το ζήτημα το μεγάλο, ωστόσο, παραμένει η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2014. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε, να θυμίσουμε, το προηγούμενο Σάββατο, και για το οποίο ακόμα συμφωνία για το ύψος του δημοσιονομικού κενού δεν έχει υπάρξει. Σωστά. Περιλαμβάνει κάποια μέτρα
προϋπολογισμός, ακριβώς. Mm-hmm. Περιλαμβάνει κάποια μέτρα προϋπολογισμός, τα οποία όμως κοστολογούνται σε πολύ μικρότερο ύψος από αυτό που τα έχει υπολογίσει η κυβέρνηση από την Τρόικα. Πού βρίσκεται τώρα το κενό, γιατί έχουμε χαθεί λίγο και σε αυτό, στο 1, στο 1,5 ή πιο κάτω. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχει αυξήσει το λογαριασμό λόγω του φόρου ακινήτων η Τρόικα, ναι, η βάση της Τρόικας είναι στα 2 δις, εμείς δεν έχουμε υπερβεί ακόμα το 1 δις. Άρα έχουμε πολύ μια μεγάλη διαφορά. Έχουμε διαφορά δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Πολύ γρήγορα, εξέλιξη... Νίκο, στα ΕΑΣ τι έχουμε? Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς. Περιμένουμε σήμερα εξέλιξη. Πολύ πιθανό η ελληνική πλευρά να έχει την απάντηση. Απλώς να μην μας την έχει ακόμα επικοινωνήσει ή ενημερώσει. Και αυτό γιατί και σήμερα πληροφορίες ήταν από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα. Μάλιστα. Η λύση δηλαδή για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, δεδομένου ότι η αποσφράγηση, το ξεκλείδωμα της δόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εκκρεμεί από το καλοκαίρι, θα βοηθήσει αρκετά επικοινωνιακά, κυρίως προς το εξωτερικό, την κυβέρνηση να φανεί ότι συνεχίζουν και υπάρχει πρόοδος διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Και όχι εμπλοκή. Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό για το ζήτημα του Πρωθυπουργού, να ακούσουμε του προϋπολογισμού, συγγνώμη, να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός. Την πρόοδο που έχουμε πετύχει στη δημοσιονομική προσαρμογή, όσο και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ειδικότερα για τη δημοσιονομική προσαρμογή, ότι όχι απλά έχουμε πιάσει τους στόχους μας, αλλά ότι έχουμε προχωρήσει και πέραν από αυτούς, με δεδομένο ότι ήδη η Ελλάδα, ενώ αυτό πρόκειται να γίνει το 2014, ήδη από το 2013 μπορεί να έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν για την ανεργία, για το email, για τις συντάξεις. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Αντιγόνης Παφίλη πού βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά την οικονομική ανισότητα, την ανισότητα των εισοδημάτων, των μισθών, των συντάξεων. Μιλάμε λοιπόν για τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που είναι στοιχεία του 2012 και άρα αφορούν, Εύα, τα εισοδήματα του 2011. Άρα βάλε τι θα γίνει με αυτά που έρχονται με το 2013. Δείχνει λοιπόν, σωστά, ότι είμαστε στην τέταρτη θέση, στην τέταρτη χειρότερη θέση, αφού η ψαλίδα ανάμεσα στους έχοντες και στους μη έχοντες, ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, είναι κατά 6,6 φορές μεγαλύτερο το εισόδημα των πλουσίων από αυτών που δεν έχουν. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά, μεγάλη ψαλίδα. Βέβαια είναι λίγο μικρότερη σε αυτούς που έχουν ηλικία άνω των 65, γιατί μιλάμε για αυτούς προφανώς που είναι συνταξιούχοι, οπότε έχουν ένα εξασφαλισμένο και σχετικά πιο στάνταρ εισόδημα. Να πούμε ότι πρώτη με μικρότερη εισοδηματική ανισότητα είναι η Νορβηγία, όπως είναι λογικό. Και στην τελευταία θέση, δώσε μας λίγο την εικόνα αρχή-τέλος. Αρχή και εμείς είμαστε, η τελευταία θέση Λετωνία. Λετωνία, μάλιστα. Και εμείς είμαστε και εμείς πολύ χαμηλά. Είμαστε ουσιαστικά από τις χειρότερες. Λοιπόν, Αντιγόνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και περιμένουμε και τα ερωτήματά σας, θα είναι κοντά μας η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, για να μιλήσουμε συνολικά εφόλης της ύλης και για τον ΕΟΠΗ, αλλά και για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας και το πώς πάει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Επίσης, θα συνδεθούμε ζωντανά με τον Δημήτρη Λάπα και τον Δημόκριτο, γιατί εκεί χτύπησαν οι συναγερμοί. Επικίνδυνα ραδιενεργά απόβλητα από νοσοκομεία και όλα αυτά βρέθηκαν στο χιτά της φυλής. Και επίσης μείνετε μαζί μας σε περίπτωση που σας έχει χτυπήσει ιό στο Facebook, τη μισή Ελλάδα από ό,τι είδαμε εμείς τη χτύπησε ιό στο Facebook, οδηγίες χρήσης, το τι πρέπει να κάνετε. Πριν προχωρήσουμε και πριν από όλα το διαγωνισμό μας, καθώς δίνουμε δώρο ένα ενεργειακό γαλλικό αερόθερμο τζάκι αυτή την εβδομάδα, και για να γίνει δικό σας, βλέπετε τώρα στις οθόνες σας τα χαρακτηριστικά, κάνει και οικονομία, βοηθάει στην θέρμανση, ειδικά για αυτόν τον καιρό, ότι πρέπει λοιπόν που έχουν πιάσει τα κρύα. Λοιπόν, για να το κερδίσετε και για να γίνει δικό σας, live και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54454, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4:30, μέχρι την Παρασκευή ισχύει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, οπότε αν το επιθυμείτε, αυτό μπορεί να μπει ένθετο και στο ήδη υπάρχουν τζάκι. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Λοιπόν, εάν έχετε λάβει στο Facebook περίεργα μηνύματα, η Αντιγόνη Παφίλη έχει όλες τις λύσεις για το τι πρέπει να κάνετε για να μην μολυνθεί το Facebook σας και στέλνει περίεργα μηνύματα στους φίλους σας, όπως αυτά που θα μας πει. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι πολύ περίεργα τα μηνύματα, γιατί είναι μηνύματα που θα μπορούσαν να σου στείλουν οι φίλοι σου. Μπες να δεις αυτό, κοίτα τι γίνεται εκεί, οι φωτογραφίες σου κυκλοφορούν παντού. Οπότε μπερδευόμαστε σίγουρα, δηλαδή. Από τα πιο συνηθισμένα, για πες μας λίγο, εγώ την πάτησα χθες. Ναι, ότι κοίταξε να δεις, καλά είσαι χαζή, τι είναι αυτά που ανεβάζεις εδώ. Κάποιος έχει κάνει προφίλ και έχει ανεβάσει φωτογραφίες με σένα, είσαι εσύ.
τα βλέπουμε και στην κάρτα. Δεν το... Ναι, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να στείλουμε και μεταξύ μας. Ναι, σου λέει χαχά, δες το πλάκα το Γιώργο, όπως λέει, που κυκλοφορεί αυτό. Ναι. Και έχει μια φωτογραφία από κάτω. Εμένα το πρώτο μου ήρθε. Εμένα μου ήρθε το τελευταίο, από συνάδελφο κιόλας. Λοιπόν, και το πατάω να το δω, ας πούμε, και τελικά φυσικά είναι ιός, ένα ζυπαρισμένο αρχείο. Έψαξες και βρήκες λοιπόν το τι θα πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κατευθείαν log out, φυσικά δεν ανοίγουμε το μήνυμα. Αν ανοίξουμε το μήνυμα όμως, γιατί οι πιο πολλοί το ανοίξανε, κάνουν log out, πρέπει να βγούμε ακριβώς, πρέπει. Να διαγράψουμε αυτή τη συνομιλία, να γράψουμε ένα στάτους για να ενημερώσουμε τους φίλους μας και όχι να τους στείλουμε μηνύματα, γιατί έτσι και αρχίσουμε και στέλνουμε μηνύματα στους φίλους ότι αυτό είναι ιός, σε κάνει spam αυτό που λέμε. Δεν ξέρω τώρα πώς να το μεταφράσω, αυτό σκεφτόμουν. Σε μολύνει να το πούμε. Και ναι. Αλλάζουμε σε μολύνει και πρέπει να αλλάξεις password, το κωδικό δηλαδή, οπωσδήποτε. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Οδηγίες χρήσης θα τις αναρτήσουμε και στο Facebook μας. Αντιγόνη Παφίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να μπείτε για να τα δείτε σε περίπτωση που την έχετε πατήσει. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, για να συζητήσουμε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα και για τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Κυρία Μακρύ, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ εγώ. Και για το θέμα του ΕΟΠΗ και όλη αυτή την ταλαιπωρία εν τέλει των ασφαλισμένων. Αλλά πρώτα θέλω να πάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, κυρία Μακρύ, που έχει προκύψει, κυρίες και κύριοι. Να πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Λάπα, ο οποίος βρίσκεται στον Δημόκρητο. Τι ακριβώς έχει γίνει, Δημήτρη, με αυτά τα επικίνδυνα νοσοκομιακά απόβλητα που βρέθηκαν στο Χιτά Φυλής? Καλησπέρα, Εύα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα και πριν από μία εβδομάδα ένα ακόμη δημόσιο νοσοκομείο, το Αμαλία Φλέμινγκ, επιχείρησε να περάσει παράνομα εδώ στο Χιτά της Φυλής επικίνδυνα νοσοκομιακά απόβλητα. Σήμερα λοιπόν γύρω στις 10.30 με 11 το πρωί, δύο φορτηγά που μετέφεραν απόβλητα δύο δημόσιων νοσοκομείων, του Μεταξά, του Αντικαρκινικού και του Ασκληπίου της Βούλας, επιχείρησαν να περάσουν μέσα στο Χιτά εδώ της Φυλής και να ρίξουν, να απορρίψουν σαν οικιακά απορρίμματα επικίνδυνα νοσοκομιακά απόβλητα. Εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τους υπαλλήλους εδώ, οπότε ενημερώθηκε αμέσως ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Γιάννης Οσγουρός, που έφτασε στο σημείο μαζί με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι ποσότητες ήταν αρκετά μεγάλες των νοσοκομιακών αποβλήτων. Μάλιστα, πριν από 5 λεπτά, πέρασαν από μπροστά μας ο Γενικός Επιθεωρητής, ο κ. Μέρκος, με εκπροσώπους του Δημόκρητου. Γιατί στο κοντέινερ που μετέφερε τα απόβλητα του Μεταξά, όταν πήγε να περάσει από αυτή την πύλη, την οποία βλέπετε εδώ μπροστά, χτύπησε κόκκινο. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα ραδιενεργά απόβλητα. Οι μετρήσεις ήταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Ειδοποιήθηκε αμέσως η Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας, ο Δημόκρητος, έστειλαν εδώ άτομα μαζί με τα απαιτούμενα μηχανήματα προκειμένου να μετρήσουν το ακριβές ποσοστό ραδιενέργειας το οποίο έχει εντοπιστεί. Πριν από 5 λεπτά που σου είπα, ξεκίνησαν να πάνε στο φορτηγό που βρίσκεται σε πιο πάνω σημείο και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έρθει και το δεύτερο φορτηγό από το Ασκληπείο της Βούλας. Mm-hmm. Χάρη δηλαδή σε αυτή την πύλη που βλέπουμε, την κίτρινη εδώ πέρα, εντοπίστηκε το ραδιενεργό αυτό φορτίο. Πιθανότατα προέρχεται από ακτινοβολίες, ακτινοθεραπείες, τις οποίες κάνουν στο Μεταξά. Κανείς δεν ξέρει, σε λίγο θα ξέρουμε. Ενδεχομένως, όπως λες και εσύ, ή άλλων πολύ σοβαρών παθήσεων. Δημήτρη Λάπα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και με αυτό το θέμα να ξεκινήσουμε, κυρία Μακρύ. Δηλαδή, ναι. Νοσοκομιακά απόβλητα από δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Ποιος τους ελέγχει τώρα το πού πηγαίνουν και τα πετάνε? Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Προφανώς δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το θέμα αυτό, εγώ το πληροφορούμε από εδώ. Δεν είναι αρμοδιότητά μου, δεν έχει σημασία. Στο βαθμό που εμπλέκεται και έχει την ευθύνη του Υπουργείου μας, μην αμφιβάλλετε ότι ο Υπουργός θα διατάξει αμέσως έρευνα. Όταν λέμε αμέσως, τον ξέρουμε όλοι, το Γεωργιάδη δεν καθυστερεί. Και θα, εάν υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν εκεί που υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας, εννοείται και αυτή. Οι οποίοι την έχουν παραβιάσει θα τιμωρηθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που το πληροφορούμε τώρα από εσάς. Εγώ, ενδεχομένως, η ηγεσία του Υπουργείου να έχει την ενημέρωσή της. Μάλιστα. Αλλά στο βαθμό που δεν έχει, να ξέρετε ότι η αντίδραση θα είναι, η ενημέρωση και από μένα θα είναι αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Εγώ παρίσταμαι και βεβαίως και αντίδραση θα είναι αμέσως. Και οπωσδήποτε, γιατί αυτό μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Συνά, λοιπόν, για να πάμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Σήμερα είχαμε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής την ενημέρωση από τον κύριο Γεωργιάδη προς τους γιατρούς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση και εν τέλει, κυρία Μακρύ, να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Τι βγήκε από τη συνάντηση αυτή? Κοιτάξτε, παρακολούθησα μέρος της συζήτησης. Ήταν εκεί ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ήταν εκεί και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Μπέζας, και οι φορείς οι οποίοι είχαν εκκληθεί τοποθετήθηκαν. Έγινε μια συζήτηση άλλοτε έντονη, άλλοτε σε πιο υπους τόνους, αλλά πάντως πολιτισμένη και κατατοπιστική. Έχω την αίσθηση ότι η ενημέρωση ήταν πλήρης και ότι εισήγησε εξ όσων ελέγχθη, δεν ήμουν μέχρι το τέλος.
ήταν ότι θα ζητηθεί να γίνει η ανάκληση της απεργίας ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση με συζήτηση, με διάλογο, αλλά πάντοτε γρήγορα. Ξεκαθαρίστηκε, κυρία Μακρύ, ότι δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση απολύσεις. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και εσείς αυτό. Βεβαίως το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί πρώτος το έχει επιβεβαιώσει ο Υπουργός εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα πω ένα παράπονο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Ότι όλα αυτά τα οποία έλεγε ο Υπουργός και επαναλαμβάναμε εμείς, ενδεχομένως και μονότονα, ενδεχομένως και κουραστικά, δεν ακουγόταν από τους συνδικαλιστές. Το είχε διαβεβαιώσει ο Υπουργός αυτό από την αρχή. Είχε πει τις δικές του προθέσεις, είχε καλέσει σε διάλογο. Δυστυχώς τα ΟΤΑ δεν ήταν τότε ευήκοα. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή φαίνεται ότι ο διάλογος. Θα σταματήσει, λέτε, δηλαδή, η απεργία των γιατρών, αυτή την αίσθηση έχετε. Είπαν ότι. Επειδή όμως φαίνεται ότι είναι. Έχει αποκλιμακωθεί η ένταση. Μάλιστα. Επειδή φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί το κλίμα καλής συνεργασίας, θα ήθελα και εγώ με τη δημόσια τοποθέτησή μου εδώ στην εκπομπή να μην οξύνω ή να μην αναφερθώ στο παρελθόν. Ό,τι έγινε, κακώς έγινε, εν πάση περιπτώσει έγινε. Εφ' εξής, σκόπιμο θα ήταν να αποφύγουμε τέτοιες παρανοήσεις δημοσίων δηλώσεων, γιατί ξέρετε, εμείς στο Υπουργείο δεν επιτρέπουμε να υπάρχουν διαρροές. Ο ίδιος ο Υπουργός και εμείς οι Υφυπουργοί τοποθετούμαστε σαφώς στα θέματα της αρμοδιότητάς μας ή στα θέματα του Υπουργείου. Άρα, παρανοήσεις θα θέλαμε να μην γίνουν εφ' εξής άλλη φορά. Κυρία Μακρύ, σε βάρος των ασφαλισμένων. Θα ήθελα και ένα σχόλιο δικό σας συνολικά για τη διαπραγμάτευση η οποία είναι στο τραπέζι, για τα κρίσιμα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Πληστηριασμούς, ακίνητα, το θέμα των ΕΑΣ. Από ό,τι φαίνεται, εκεί δεν έχει βρεθεί ακόμα συμφωνία, τουλάχιστον στους πληστηριασμούς και στα ακίνητα. Φαίνεται πως δεν έχει βρεθεί συμφωνία, αλλά η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Εμείς τηρούμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Είμαστε συνεπείς το τελευταίο μεγάλο διάστημα έναντι των εταίρων μας. Θέλουμε και εκείνοι να είναι συνεπείς απέναντί μας και συνεννοήσιμοι, συνεργάσιμοι. Γνωρίζουμε τα προβλήματα της χώρας. Συμπεριφερόμαστε όμως όπως ακριβώς οφείλουμε και έναντι του λαού και έναντι εκείνων. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί τη θέση τους και όλα θα πάνε καλά. Τώρα στο θέμα της ΔΕΗ έχουμε αργήσει για ακόμα μία φορά, δηλαδή αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία τελευταία στιγμή. Εννοείται για τα υπερχρεωμένα και τις ευπαθείς ομάδες. Κοιτάξτε, η ρύθμιση για τις ευπαθείς ομάδες υπήρχε. Ενδεχομένως θα χρειαζόταν να είναι πιο εξειδικευμένη. Αλλά ο αρμόδιος υπουργός εμφανίστηκε, έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις, εξήγησε και με ποιον τρόπο πρέπει όλα αυτά να γίνουν. Δεν ξέρω γιατί πάντοτε κατηγορούμαστε για βραδύτητα. Υπάρχουν προβλήματα που κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να προβλέψει. Mm-hmm. Η αντίδραση, έχω την αίσθηση, στο σύνολο της κυβέρνησης και στις αρμοδιότητες που έχει καθένας ή κάθε μία από εμάς, είναι η επιβεβλημένη. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Θα εφαρμόσετε κάτι καινούριο στον αντικαπνιστικό ή έχει γίνει κάποια παρανόηση, κυρία Μακρύ? Όχι, δεν θα εφαρμόσουμε κάτι καινούριο. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο ο οποίος ισχύει. Mm. Και ξέρετε, σας το έλεγα και πριν, το επαναλαμβάνω και τώρα, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση ότι στην εγκύκλιο που υπέγραψα, που υπογράφεται, ξέρετε, παγίως σε ανάλογες περιόδους χρονικές, ώστε να γίνει εντατικοποίηση των ελέγχων λόγω των εορτών, απομονώθηκε μόνο η εντολή, η οδηγία για το κάπνισμα. Η εγκύκλιος αυτή περιλαμβάνει εντατικοποίηση ελέγχων στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα ξενοδοχεία, στις καφετέριες λόγω των ημερών. Έχετε το προσωπικό να το κάνετε αυτό? Θα σας πω. Και αφορά στην προμήθεια, στην παρασκευή, στη μεταφορά των υλικών και στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Πάντοτε με προσοχή, με ευπρέπεια και με καλή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Δεν υπάρχει το προσωπικό που θα θέλαμε. Οι υγειονομικές περιφέρειες στερούνται του προσωπικού που χρειάζονται. Δεν είναι δικαιολογία και αυτοί που υπάρχουν να μην κάνουν τον έλεγχο. Θα σας αποκαλύψω όμως ότι μετά τις γιορτές, όταν ενσωματωθούν οι δημοτικοί αστυνομικοί στην αστυνομία και αναλάβουν καθήκοντα, για πρώτη φορά θα βγουν μεικτά κλιμάκια. Έχω έρθει ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Θα βγουν μεικτά κλιμάκια, τα οποία θα επιβάλλουν ελέγχους και δεν θα είναι πια η χώρα μας δακτυλοδεικτούμενη, αλλά θα είναι και η υγιεινή έξοδος για τους Έλληνες πολίτες και για τους τουρίστες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να δούμε ακριβώς τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Κυρία Μακρύ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα απαραίτητο διάλειμμα για διαφημίσεις. Θυμίζοντας πάντα την επικοινωνία, live και ενώ ερώτημα, σχόλιο και αποστολή στο 54660 και μετά τις διαφημίσεις, μεταξύ άλλων, θα κάνουμε μια βόλτα να την Ελλάδα και πάλι για να δούμε πού θα βρούμε χιόνια και τι ζητήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις ανάπτυξες περιοχές.
Λοιπόν, συνεχίζουμε στις ειδήσεις μας τώρα με τη Βάνα Κουντρουλού και θα πάμε μέχρι την Αργεντινή, όπου Βάνα, μετά τις λαϊλασίες, έρχονται οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για την έλλειψη αστυνόμευσης. Ακριβώς. Και αυτά τα επεισόδια που θα δούμε τώρα είναι επεισόδια που ξέσπασαν ότι η αστυνομία προσπάθησε να αποθήσει διαδηλωτές να μπουν μέσα στο κυβερνείο, το γραφείο του κυβερνήτη στην πόλη του Χουμάν στη Βόρεια Αργεντινή, που διαμαρτύρονταν ακριβώς όπως είπες και εσύ για την έλλειψη αστυνόμευσης. Τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες, είδαμε πάλι επεισόδια στην Αργεντινή λόγω της έλλειψης αστυνόμευσης, λόγω της απεργίας των αστυνομικών δυνάμεων σε διάφορες πόλεις, οι οποίοι διεκδικούσαν υψηλότερους μισθούς. Έτσι βγήκαν στους δρόμους οι πολίτες να ζητήσουν καλύτερη αστυνόμευση και βέβαια δεν άργησαν να ξεσπάσουν τα επεισόδια με την αστυνομία, η οποία προσπαθούσε να τους αποθήσει με δακρυγόνα αλλά και γκλομπ. Συγκρούσεις όμως είχαμε και στο Δημαρχείο, στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Σήμερα πάλι τα ξημερώματα η αστυνομία προσπάθησε να βγάλει, να απομακρύνει από την πλατεία έξω από το Δημαρχείο τους διαδηλωτές. Βλέπουμε και στα πλάνα μας ότι επικράτησε ένταση προς στιγμήν, πετώντας νερό μέσα από το Δημαρχείο από τους καταληψίες αντικυβερνητικούς διαδηλωτές. Τελικά το πλήθος που ήταν έξω από την πλατεία κατάφερε να πείσει τα ΜΑΤ, τις αστυνομικές αυτές κλούβες, να αποχωρήσουν από το σημείο και τελικά να επικρατήσει μία ηρεμία. Οι οποίοι έχουν στο πλευρό τους και τον διάσημο ηθοποιό, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τους υποστηρίζει. Ακριβώς. Ο ακτιβιστής λοιπόν George Clooney έστειλε με αυτό το βίντεο που ανέβασε στο YouTube ένα μήνυμα συμπαράστασης προς τους φιλοευρωπαίους διαδηλωτές, λέγοντάς τους ότι είναι πολύ σημαντικό να υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία. Τώρα, σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Μαντέλα, Βάνα. Ακριβώς στην έδρα της κυβέρνησης, στην Πρετόρια, με μεγάλες τιμές έφτασε εκεί η σωρός του, όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή θα γίνει η επισήμως η κηδεία του στη γενέτειρά του στο χωριό Κούνου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είχαμε πολύ κοινωνική κριτική, να το πούμε κοτσομπολιό, να το πούμε επικρίσεις για τις selfie φωτογραφίες, αλλά και το υποτιθέμενο άγριο βλέμμα της Μισελ προς τον Ακριβώς. Ομπάμα. Εδώ και βλέπουμε έγινε. Τώρα τους ηγέτες να βγάζουν αυτές τις περίφημες selfie, τις αυτοφωτογραφίες αν θες, τον Κάμερον, την Δανή Πρωθυπουργό και τον κύριο Ομπάμα να βγάζουν τις φωτογραφίες έτσι σε χαριτωμένες θα έλεγα στιγμές και βέβαια ο φωτογραφικός φακός να συλλαμβάνει και την κυρία Ομπάμα, την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην αισθάνεται πολύ αν θες άνετα με τη συμπεριφορά του συζύγου της. Αυτές οι φωτογραφίες κάνουν το γύρο του κόσμου και ακριβώς λοιπόν, μου λέει τώρα η Βερενίκη σκηνοθέτη μας ότι υπάρχει ακόμα μια φωτογραφία που τον βάζει, λέει, τον Ομπάμα να αλλάξει θέση. Και πού τον πάει η Βερενίκη, από εκεί, για να μην είναι δίπλα στην... Μάλιστα. Είδες, ξέρει η Μισελ Ομπάμα τι κάνει. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα. Φίλε και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τη Miley Cyrus και το τραγούδι της. Εκτός λοιπόν από το Wrecking Ball, το οποίο κατά καιρούς έχει κάνει, πως το λένε, το γύρο του κόσμου με την προκλητική της συμπεριφορά, βλέπεις εδώ πέρα πώς ερωτοτροπεί με το σφυρί, με την μπάλα, σχεδόν ημίγυμνη, τώρα προκαλεί ξανά Εύα, γιατί ήταν ανάμεσα στις 10 προσωπικότητες, σε κορυφές προσωπικότητες του Time. Και αυτό ήταν που προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως στα δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί αντέδρασαν πώς μπορεί να είναι η Miley Cyrus ανάμεσα στις 10 κορυφές προσωπικότητες του περιοδικού. Έχει φωνάρα πάντως, για να τα ακούσουμε λίγο το τραγούδι, αφιερωμένο σε όλους. Με το ρεφρέν, πάμε και πάμε. Είναι αγαπημένο τραγούδι, λοιπόν. Πάμε σε μια άλλη προκλητική συμπεριφορά. Έχει άπειρα κλικς και αυτό στο YouTube. Έτσι, λοιπόν, για τους μεγαλύτερους το λέω αυτό, για να μαθαίνουν. Για πάμε τώρα να δούμε τι κάνουν στην Ολλανδία, προκειμένου να ανεβάσουν τα νούμερα τηλεθέασης. Κάνουν, λέει, μια σύσκεψη και τι αποφασίζουν, Βάνα. Σίγουρα όχι να αλλάξουν τη θεματολογία του δελτίου, αλλά την παρουσιάστρια, η οποία εμφανίζεται με βαθύ ντεκολτέ. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε. Μάλιστα. Δεν είναι απλά βαθύ, είναι το πλέον αποκαλυπτικό. Τα αποτελέσματα τα έχουμε μάθει, τα μηχανάκια όχι, της HGV και τι είπανε. Δεν τα έχουμε μάθει, αλλά φαντάζομαι κάπως τα τρελάθηκαν. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε και να μας πας και σε μια σχολεία για Βασίλειδον. Στο κλίμα των ημερών, στην αρχαιότερη Ακαδημία για Άγιους Βασίλειδες, στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί μαζεύονται τώρα, σειραίουν οι επικρατέστεροι υποψήφοι, μαθαίνουν τα πάντα, πώς να ντύνονται, πώς να κάνουν το χαρακτηριστικό
φανταστικό γέλιο του Άι Βασίλη. Μέσα, μέση τιμή διδάκτρων Εύα, αν ενδιαφερόμαστε κάποιος από εμάς να πάει, είναι περίπου 300 με 400 ευρώ για ένα τριμήνο σεμινάριο. Πώς να διατηρήσουμε την κυλίτσα μας, πώς να βαφτούμε, πώς να απαντάς στις πιο, αν θες, αναπάντηχες ερωτήσεις των μικρών μας φίλων. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε αυτό και χωρίς να σκάσουμε όλα αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάνα. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα το διαγωνισμό μας, το γαλλικό ενεργειακό τζάκι το οποίο δίνουμε δώρο και πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Λοιπόν, live και no, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54454. Γαλλικό αέρο, θερμοενεργειακό τζάκι, κάνει οικονομία, σας ζεσταίνει. Εμείς θα σας το κάνουμε δώρο, εάν και εφόσον είστε τυχεροί και κληρωθείτε. Λοιπόν, έτσι, για να το δείτε αυτό το τζάκι, το οποίο μπορείτε να το ενσωματώσετε και στο τζάκι το οποίο ήδη έχετε στο σπίτι σας. Live και no, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54454. Λοιπόν, για να πάμε τηλεφωνικά μέχρι την Αράχοβα, για να βρούμε την ακτίδα κορή του, για να δούμε, έχουν πέσει τα χιόνια για τα καλά μέσα στην Αράχοβα. Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα. Την όμορφη, χιονισμένη και φιλόξενη Αράχοβα. Πώς τη βλέπετε την Αράχοβα εδώ? Καμία σχέση. Είναι κάπως έτσι, αλλά και μέσα στην Αράχοβα. Δεν μπόρεσα να βγω Skype. Είναι φοβερή η εικόνα που βλέπω. Ναι, δεν πειράζει. Είμαι πάνω στο ρολόι. Μας είχες ετοιμάσει και ρακόμελα, μας είχες ετοιμάσει διάφορα να μας βάλεις στο κλίμα. Θα μας τα περιγράψεις τώρα. Έτσι. Είναι συνεφιασμένος ο Παρνασσός. Από τη μεριά των Δελφών έχει βγει ήλιος και είναι μια Αράχοβα πανέμορφη. Όχι επειδή είναι το μέρος μου. Είναι πανέμορφη. Μάλιστα. Να σου πω πώς πάτε με τα προβλήματα εκεί, με τη ΔΕΗ, με τη θέρμανση, όλα είναι υπό έλεγχο ή υπάρχουν και εκεί ζητήματα? Είμαστε λίγο καλύτερα από την Αθήνα. Είμαστε καλύτερα. Μάλιστα. Πρέπει να έχουν και λίγο αισιοδοξία. Νομίζω ότι το ρίξαμε πολύ στην Καρμεριά. Και δεν είναι καλό αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Είναι έτοιμη, περιμένει τον κόσμο να έρθουν. Τους τουρίστες. Βέβαια, περιμένουμε τον κόσμο με καλές τιμές, με πολλή αγάπη, με ρακόμελα, με γίδες βραστές, με τα πάντα. Ετοιμάζεστε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλαμε να τη δούμε την εικόνα. Δεν καταφέραμε να έχουμε τη σύνδεση μια άλλη φορά. Δεν πειράζει. Θέλω φωτογραφίες να τις βάλετε στο... Για στείλε μας skykeros.gr να τα δείξουμε με τη Χριστίνα. Και στο Twitter. Μπορείς να μου τα στείλεις τώρα να προλάβω να το δείξω και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Για να δω πόσο γρήγορη είστε οι Αραχοβίτες. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Για να προσγειωθούμε και εμείς, ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα. Για να προσγειωθούμε και εμείς τώρα στην πραγματικότητα και πάλι, καλωσορίζοντας την Αλεξάνδρα Γεράγγελου, φοροτεχνικό, για να δούμε, κυρία Γεράγγελου, τι γίνεται τώρα. Απ' τη μία έχουμε την αύξηση των εσόδων. Απ' την άλλη, διαβάζω εδώ ότι άλλοι 100.000 Έλληνες αφήνουν απλήρωτη την εφορία. Άλλο ένα δείγμα λοιπόν, ότι όσο και να θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα αισιόδοξα, η πραγματικότητα, οι αριθμοί δείχνουν άλλα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Διαρκώς και αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων προς το δημόσιο. Αν αναλογιστεί κιόλας κανείς ότι από τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και μετά έχουμε λάβει πολλαπλά εκαθαριστικά. Έχουμε το εκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, ΦΑΠ του 11, 12 και 13. Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας που μόλις... Άλλοι τόσοι εκεί, αυτή τη στιγμή γύρω σε 175, πάρα πολύ λίγοι τέλος πάντων, γιατί δεν έχω πρόχειρο στο μυαλό μου τον αριθμό, δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν εισπραχθεί μόλις 385.000 ευρώ από τέλη κυκλοφορίας, ενώ αναμένουμε να εισπράξουμε 5,5 εκατομμύρια. Μέχρι πότε έχουμε την υποχρέωση, κυρία Γεράγγελου, για να μην φάμε πρόστιμο? Μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να εξοφληθούν τα τέλη κυκλοφορίας, διαφορετικά βεβαιώνονται διπλά. Και αυτοί που έχουν αυτοκίνητο μεγαλύτερο, διπλά, δηλαδή αν είχα να πληρώσω 200 θα πληρώσω 400. Θα πληρώσουν 400. Άρα προσέχουμε να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του έτους που πρέπει τα τέλη κυκλοφορίας. Την ώρα, κυρία Γεράγγελου, που πάρα πολλοί καταθέτουν και τις πινακίδες γιατί δεν μπορούν να το πληρώσουν το συγκεκριμένο έχουμε ποσό, αλλά φέτος... προλαβαίνουν για φέτος. Φυσικά, μέχρι τέλος του χρόνου μπορούμε να καταθέσουμε τις πινακίδες. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των φορολογουμένων που έχουν καταθέσει τις πινακίδες είναι περίπου 35.000, είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με, με πέρσι. Βέβαια, ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μέρες. Έχουμε σχεδόν 20 μέρες ακόμα μπροστά μας. Από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένουν ότι το τελευταίο δεκαήμερο θα σπεύσει ο κόσμος να εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας του. Αναμένουμε μέχρι τότε να δούμε πόσοι θα πάνε να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Με το μεγάλο αδερφό, το μάτι της εφορίας, της καταθέσης και της κατασχέσης, τι γίνεται? Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια. Ήδη έχουμε κάποια πιλωτικά
ηλεκτρονικά κατασχετήρια, δηλαδή οι εφορίες θα μπορούν να αποστέλουν στους φορολογούμενους που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές ηλεκτρονικά την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας τους. Θα μπορούν οι έφοροι με το πλήκτρο ενός κουμπιού να βλέπουν τους καταθετικούς λογαριασμούς μας και να προχωράνε και σε δεσμεύσεις λογαριασμών. Σε περίπτωση που χρωστάμε στην εφορία ή στο δημόσιο. Τώρα, κλείνοντας, κυρία Γεράγγελου, ξέρουμε ότι το νομοσχέδιο για τα ακίνητα έχει εξελιχθεί σε ένα σύριαλ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια έτσι τελευταία πληροφόρηση εσείς. Αναμένουμε να δούμε αν τελικά θα έχουμε για δώρο Χριστουγέννων το φόρο ακίνητης περιουσίας. Περιμένουμε να ψηφιστεί. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες πολύ μικρές αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Ξέρουμε ότι έχουν αλλάξει εντελεστές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα. Περιμένουμε για την τελική ψήφιση και να δούμε και τελικά πότε θα ξεκινήσουν να αποστέλουν τα εκαθαριστικά. Λοιπόν, κύριε Γεράγγελο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς τώρα θα αλλάξουμε τελείως θέμα και θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα παχύσαρκα παιδιά στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε και ότι η παχυσαρκία, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, είναι ένα αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, μεταξύ άλλων. Καλωσορίζοντας στο στούντιο τον κύριο Στέφανο Μιχαλάκο, διευθυντή του Ενδοκρινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Παιδών και διευθυντή προγράμματος παιδικής παχυσαρκίας. Τι κάνετε, κύριε Μιχαλάκο? Καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Παχυσαρκίας, και πείτε μας λίγο τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, καθώς γνωρίζουμε και ότι εμείς οι Έλληνες δυστυχώς και εκεί σκαρφαλώνουμε σε μια πρωτιά, προκειμένου να μην γίνουν τα παχυσάρκα τα παιδιά τους και μετά να ταλαιπωρούνται και ως ενήλικες. Ναι, έτσι όπως δείχνουν και ευρωπαϊκές μελέτες, αλλά έτσι όπως είναι νομίζω και πια κτήμα στην ελληνική κοινωνία, τα Ελληνόπουλα κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκόσμια όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία. Και η παιδική παχυσαρκία είναι νόσος η οποία έχει και άμεσες και απότερες επιπλοκές. Και αυτό βεβαίως, γιατί είστε και ενδοκρινολόγος, προφανώς δεν έχει μόνο συνέπειες ψυχολογικές το παιδάκι που θα γίνει παχύσαρκο, αλλά μπορεί να έχει και στην υγεία του μετέπειτα. Ναι, βέβαια. Ακόμα και οι άμεσες είναι εκτός από ψυχολογικές, είναι και ορθοπαιδικά προβλήματα και διαταραχές λιπιδίων, αλλά σημαντικότερες είναι οι απότερες επιπλοκές που είναι καρδιαγγειακά νοσήματα. Το 60% των εφραγμάτων οφείλονται στην παιδική παχυσαρκία. Ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα που τρέχει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παιδική παχυσαρκία, κύριε Μιχαλάκη? Το πρόγραμμα είναι ένα εθνικό σχέδιο, εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας και είναι η καταγραφή, η αποτύπωση δηλαδή, η πρόληψη για αντιμετώπιση παιδικής παχυσαρκίας, όπως επίσης και δράσεις για την υγιεινή διατροφή και για την άσκηση. Είναι μια πανελλαδική μελέτη. Και οι στόχοι του ποιοι είναι? Η στόχη του είναι οπωσδήποτε να κάνουμε λιγότερα τα ποσοστά καταρχήν της παχυσαρκίας. Έχουμε κάποια αποτελέσματα, γιατί γνωρίζω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι σε εξέλιξη. Ναι, στην πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία ολοκληρώθηκε, έγινε η αποτύπωση παιδικής παχυσαρκίας, όπως επίσης και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν. Σε αυτή την πρώτη φάση ξέρουμε ότι τα παιδιά που είναι υπέρβαρα είναι 35% περίπου. Είναι 25% υπέρβαρα και 10% παχύσαρκα. Μάλιστα. Για να βρούμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Χαράλαμπο τον Μπούλογλου Λεωνιδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Γενικό Νοσοκομείο στο Παίδων Αθηνών. Καλό απόγευμα, κύριε τον Μπούλογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Τονοπούλου. Λοιπόν, για πείτε μας κι εσείς για την σκοπιμότητα αυτού του προγράμματος και κυρίως επειδή μας ακούνε και μητέρες αυτή την ώρα, γονείς. Τι συμβουλή θα δίνατε εσείς σε μια οικογένεια η οποία δεν έχει και τόσο καλά οικονομικά, να το πούμε έτσι, προκειμένου να κάνει όσο το δυνατόν πιο σωστή τη διατροφή, ώστε το παιδί να μην γίνεται παχύσαρκο? Κύριε Αντωνοπούλου, καταρχήν σήμερα η εκπομπή σας συμπίπτει, όπως ξέρετε, με την Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού. Φυσικά το Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, πρωτοπορώντας, εκτελεί ένα πρόγραμμα υπό την επιστημονική ευθύνη του κ. Μιχαλάκου, που είναι εκεί στην εκπομπή σας, του Διευθυντή της Ιατρικής μας Υπηρεσίας, που στόχο έχει να μελετήσει αλλά και να προτείνει λύσεις ώστε η παιδική παχυσαρκία να περιοριστεί. Έχουν ήδη εξεταστεί 40.000 παιδιά, εκ των οποίων τα 26.000 παιδιά ανταποκρίθηκαν στην έρευνα που γίνεται, που είναι πανελλαδική. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τη λογική του να εξετάσουμε το θέμα αλλά και να αναζητήσουμε λύσεις και δράσεις
που θα επιτρέψουμε τον περιορισμό αυτής της κακής συνήθειας, της κακής διατροφικής συνήθειας που έχει ξεφύγει από τα μεσογειακά πρότυπα και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μια σύγχρονη μάστιγα της κοινωνίας μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάποιος ούτε να διαθέσει χρήματα, ούτε να κάνει κάτι περισσότερο. Το νοσοκομείο μας έχει ένα καταπληκτικό τμήμα ανάπτυξης των παιδιών και ένα πολύ καλό εμπεκνολογικό τμήμα, στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε πολίτης και να πάρει συμβουλές που βεβαίως θα αξιοποιήσουμε και τα αποτέλεσματα του προγράμματος αυτού. Μάλιστα. Κύριε Τομπούλογλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτή τη σχολική χρονιά που διανύουμε τώρα, γίνονται κάποιες δράσεις και στα σχολεία, κύριε Μιχαλάκο, ενημέρωση των παιδιών και των καθηγητών? Αυτή είναι η δεύτερη φάση του προγράμματος. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγλία Κυριακού και τον Πρόεδρο, τον κύριο Τομπούλογλου, για την αμέριστη συμπαράσταση την οποία έχουμε σε όλη αυτή τη φάση που εκπονούμε το πρόγραμμα. Mm-hmm. Επανερχόμενος λοιπόν, λέω ότι στην δεύτερη φάση του προγράμματος είναι δράσεις αγωγής. Κυρίως στοχεύουμε στο να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και τις στάσεις που έχουν τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα και με τη σωστή διατροφή. Στα σχολεία, από αυτό που έχετε δει μέχρι τώρα, παίρνουν σωστό καλώτσιο τα παιδιά? Δηλαδή είναι οργανωμένα τα παιδάκια, έχουν μαζί το δικό τους σαντουιτσάκι, το φρουτάκι κτλ? Ή καταφεύγουν στα κυλικεία και στα fast foodάδικα, όπως κάναμε και εμείς καμιά φορά, κάνοντας και την κοπάνα μας τέλος πάντων, και παίρνοντας το χάμπουργκερ ή το γύρο πίτα? Αυτά τα έκανα εγώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν ξέρω τι κάνω στην Αθήνα. Έτσι γίνεται συνήθως και νομίζω σε ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί και γίνεται ακόμα και τώρα. Εντάξει, αν γίνεται μια φορά το τόσο δεν πειράζει, ναι, το θέμα είναι η καθημερινότητα. Να μην έτσι είναι συνήθεια, ναι. Αρχίζει όμως και αποκτάται μια συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη συμπεριφορά, πως το πρωινό και το δεκατιανό είναι η βάση, μάλιστα, για τη σωστή διατροφή. Κύριε Μιχαλάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να ενημερώνονται τα παιδιά και να μαθαίνουν να τρώνε σωστά. Λοιπόν, για τα παιδιά θα μιλήσουμε τώρα με τη βοήθεια της Σοφίας Καραχρήστου. Να δούμε, Σοφία μου, τις δράσεις του ΣΚΑΙ, της Εθνικής Τράπεζας και του ΣΚΑΙ για το παιδί, προκειμένου να προσφέρουμε χαμόγελα. Παγκόσμια μέρα, είπαμε, Εύα μου, σήμερα για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε τη δράση μας και αυτό το Σάββατο. Η Εθνική Τράπεζα λοιπόν και ο ΣΚΑΙ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Όλοι Μαζί για το Παιδί, συγκεντρώνουν ρούχα και παιχνίδια για τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τα παιδιά της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Με σύνθημα, φέτος τα Χριστούγεννα γίνει και εσύ, Άι Βασίλης, για εκατοντάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σας περιμένουμε και αυτό το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ενώ μπορείτε να φέρετε τα δώρα σας στον Ταύρο, στο εμπορικό κέντρο Athens Heart, στο Περιστέρι μπροστά από το Δημαρχείο, στο νέο ψυχικό στην πλατεία Χρύσο Χώου επί της Δημητρίου Βασιλείου, στο Βόλο, στην πλατεία Αγίου Νικολάου και στα Ιωάννινα μπροστά από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Αβέροφ 4. Ειδικότερα να πούμε ότι το προηγούμενο Σάββατο η ανταπόκριση των πολιτών ήταν αρκετά, θα λέγαμε, συγκινητική. Συγκεντρώσαμε 840 κούτες, Εύα, με παιχνίδια και ρούχα. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα δύο Σάββατο του Δεκεμβρίου. Έτσι και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η σκηνοθέτης μας Γρήγορη, εγώ το έχω κάνει το mirroring στο iPad για τη φωτογραφία που μας έλεγε πριν η Βερενίκη που άλλαξε θέση τον Ομπάμα αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τη δείχνουμε λοιπόν, που σας λέγαμε στη συνέχεια πριν του ρεπορτάζ της Βάνας Κουτρουλού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Αν θέλετε να γίνει δικό σας το γαλλικό αερόθερμο ενεργειακό τζάκι, το οποίο δίνουμε δώρο αυτή την εβδομάδα μετά από κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό σας live και ενώ ονόματε επώνυμο και αποστολή στο 54454. Έχει οικονομία τουλάχιστον 70%. Μπορείτε και να το τοποθετήσετε, να μπει ένθετο δηλαδή στο ήδη υπάρχον τζάκι το οποίο έχετε για περισσότερη ζέστη και οικονομικότερη ζέστη. Λοιπόν, live και ενώ ονόματε επώνυμο και αποστολή στο 54454 την Παρασκευή κληρώνει. Δύο μέρες δηλαδή από τώρα. Για πάμε τώρα να βρούμε τη Σοφία Τσίπα που έχει όλες τις πληροφορίες για το πιο τυχερός εν τέλει θα πάει στην Κορέα. Δηλαδή, livesgood.gr.
livesgood.gr και σήμερα παίζουμε δυνατά στην κατηγορία δρόμενα να βρισκόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βίντεο που μας στέλνετε. Βίντεο από όλη την Ελλάδα, βίντεο από τη Σπάρτη, την Αρκαδία, τη Θεσσαλονίκη, τη Λίμνο, την Λάρισα, την Άρτα, τον Οροπό, την Νάουσα και τη Δράμα. Υπέροχα βίντεο, το καθένα πιο ξεχωριστό από το άλλο. Και σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη την όμορφη, την Κούκλα, την υπέροχη, την Πλανέφτρα, μέσα από ένα βίντεο που μας έστειλε η ομάδα Ζάχος. Αυτό δεν είναι βίντεο, αυτό είναι βιντεάρα. Απολαύστε το. Σας άρεσε και εσάς το βίντεο των παιδιών, τι κάθεστε, ψηφίστε το, μπείτε στη σελίδα μας livesgood.gr και πατήστε like ή στείλτε SMS, γράψτε live κενό 55 και στείλτε το στο 54260. Ναι. Και βέβαια περιμένουμε και άλλα βίντεο, πολλά βίντεο. Αύριο, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Είδες η πατρίδα σου, τι ωραίο βιντεάκι που στείλαμε. Φοβερή η Θεσσαλονίκη, ναι. Φοβερή και τρομερή, Σουφάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Ακολουθεί φυσικά, ακολουθούν μάλλον οι δύο ώρες γεμάτες μαγειρικής. Στις 6.30 Νίκος Ευαγγελάτος με όλες τις εξελίξεις. 9 παρατέταρτο Παύλος Χαϊκάλης. Και στις 9 η ώρα ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνη. Λοιπόν, και ευθέως στη 1 η ώρα με τον Νότι Μηταράκη, καλεσμένος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Όλα αυτά σήμερα στην τηλεόραση του Sky. Οπότε μένετε κλειδωμένοι, συντονισμένοι πάντα εδώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 3 η ώρα ακριβώς. Χαίρετε.